Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι 5η, είναι 6 του Αυγούστου. Η εκπομπή Αναλυτής είναι και σήμερα κοντά σας. Θα είμαστε έως και τις 4.30. Βεβαίως της επικαιρότητας επικρατεί δυστυχώς αυτή η βιβλική καταστροφή που σημειώθηκε στην Βηρυτό. Είχαμε δύο γιγαντιές κρίξεις χθες το απόγευμα στο λιμάνι της Βηρυτού που προκάλεσαν μάλιστα εκτεταμένες καταστροφές σε ολόκληρες νοικίες της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Στήχησαν τη ζωή δυστυχώς σε πάνω από 100 ανθρώπους, ενώ τουλάχιστον 4.000 είναι οι τραυματίες. Μεταξύ αυτών, κυρίες και κύριοι, είναι και 5 Έλληνες. Οι δύο εξ αυτών δυστυχώς είναι τραυματισμένοι σοβαρά. Θα πάμε στο ρεπορτάζ, θα επιστρέψουμε. Να ενημερώσω βεβαίως ότι και ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μεταβαίνει στην Βηρυτό. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες για να ανασύρουν εγκλωβισμένους από τα χαλάσματα της Βηρυτού μετά την έκρηξη που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 108 ατόμων, ενώ πάνω από 4.000 άτομα τραυματίστηκαν. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση του Λιβάνου αποφάσισε να θέσει σε κατοίκον περιορισμό όλους τους αξιωματούχους του λιμανιού της Βηρυτού που ήταν υπεύθυνοι για τις αποθήκες και την ασφάλεια, αναφέρουν οι υπουργικές πηγές στο Reuters. Κάθε φορά που τα σωστικά συνεργεία ανασύρουν κάποιον ζωντανό από τα συντρίμια, οι παριστάμενοι ξεσπούν σε πανηγυρισμούς. Ένας από τους διασωθέντες ήταν ένας νεαρός άνδρας που είχε εγκλωβιστεί κάτω από ένα γκρεμισμένο κτίριο για περισσότερες από 10 ώρες. Μόλις τον ανέσυραν, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Παράλληλα με τις προσπάθειες των αρχών για τη διάσωση των εγκλωβισμένων και η στέγαση των αστέγων, εξελίσσονται και οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η αιτία της έκρηξης είναι η αδράνεια και αμέλεια ετών σχετικά με την αποθήκευση εξαιρετικά εκρηκτικού υλικού στο λιμάνι της Βηρυτού. Ήδη από τις πρώτες ώρες μετά την έκρηξη, ο Πρωθυπουργός και η Προεδρία δήλωσαν πως 2.750 τόνοι νητρικού αμμονίου χημικού λιπάσματος, που μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί επίσης για την κατασκευή βομβών, ήταν αποθηκευμένα επί 6 χρόνια στο λιμάνι χωρίς οποιαδήποτε μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα. Αυτές, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς είναι οι εικόνες από την Βηρυτό. Βλέπετε βεβαίως τις εικόνες έτσι στα χαλάσματα προκαλούν θλίψη ανά τον κόσμο και πολύ δε περισσότερο βεβαίως τα θύματα αυτής. Τώρα θα επιστρέψουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, καθώς δυστυχώς αυξάνονται τα κρούσματα κορονοϊού από εκδηλώσεις γάμων και βαπτίσεων που είχαμε ανά την Ελλάδα. Τελευταίο περιστατικό αυτό στην Αλεξανδρούπολη, όπου από έναν γάμο δυστυχώς προκλήθηκαν τόσα θετικά κρούσματα. Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τον πατέρα Γεράσιμο Φυλακτάκη. Είναι πρωτοπρεσβύτερο στην Μητρόπολη Φιλίππων Απόλεως και Θάσου. Καλησπέρα σας, πατέρ. Χαίρετε και χρόνια πολλά στην μεγάλη σήμερα εορτή της Εκκλησίας μας, χρόνια την δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως, και ευθύς εξ αρχής να δηλώσουμε την συμπάθεια και την συμπαράστασή μας προς τον δοκιμαζόμενο λαό της Βηρυτού. Βεβαίως. Με αυτό το έκτακτο και τραγικό δυστύχημα, το οποίο συγκλονίζει ασφαλώς ολόκληρη την ανθρωπότητα, και αυτή τη στιγμή μάλιστα δοκιμάζεται και η ελληνοορθόδοξη κοινότητα εκεί. Οι ολόθερμες προσευχές και η συμπαράστασή μας είναι μαζί στον δοκιμαζόμενο εκεί λαό. Βεβαίως.
Τώρα, έλεγα βεβαίως, Πάτερ, στον πρόλογό μου ότι δυστυχώς έχουμε πολλά κρούσματα θετικά από εκδηλώσεις γάμων, από τις λειτουργίες, από βαπτίσεις. Αυτό έχει επηρεάσει τους νεόνυμφους να προχωρήσουν σε ακυρώσεις. Τι εικόνα έχετε εσείς προσωπικά? Θα μου επιτρέψετε πάλι νυχτής εξ αρχής να διαφωνήσω σε όσα ακούγονται. Ναι. Αλίμονο οι ναοί μας και τα τελούμενα σε αυτούς δεν αποτελούν εστία μολύνσεως, τουλάχιστον αποδεδειγμένα. Δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση. Όχι ναοί, ο συνωστισμός, ο κόσμος που από συγκεντρώνεται. Από τους αρμοδίους φορείς, άλλωστε για τον συνωστισμό και τον συγχρονισμό, όχι τώρα. Ναι. Είναι καιρό τώρα που η Εκκλησία εν γέννη έχει συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις των αρμοδίων, τηρώντας αυστηρά και με θρησκευτική ευλάβεια τα μέτρα. Και δεν δυσκολεύομαι να πω ότι τα πάμε καλά. Ο κόσμος συμμορφώνεται, κλήρος και λαός, δείχνουν με μια αυτοσυγκράτηση, μια υπακοή, μια συμμόρφωση προς τις υποδείξεις των αρμοδίων, ώστε να μην συμβεί το παραμικρό δύσκολο γεγονός στην δύσκολη αυτή συγκυρία ομολογουμένως της πανδημίας του κορονοϊού, την οποία, ναι, από την οποία δοκιμάζεται όλη η πατρίδα μας και όχι μόνον. Ναι. Αυτό που μπορούμε να αντιληφθούμε, Πάτερ, είναι ότι σε τέτοιες εκδηλώσεις, λειτουργίες γάμων, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι συγκεντρώνεται πάρα πολύ κόσμος και βεβαίως δεν είναι και ευθύνη σας από την άλλη να αναλάβετε, να διατηρείτε έτσι τις αποστάσεις και τα μέτρα. Ναι, δεν διαφωνώ. Όντως είναι δύσκολο να τρόπον την να αστυνομεύει κανείς μέσα στην εκκλησία, είτε εφημέριος είτε το αρμόδιο εκκλησιαστικό συμβούλιο σε κάθε εκκλησία. Πλην όμως σας διαβεβαιώ και μπορούν να τα βεβαιώσουν και άλλοι εκπρόσωποι φορέων ότι στις εκκλησίες τουλάχιστον της Μητροπόλεως μας, για την οποία έχω και την αρμοδιότητα να ομιλώ, τηρούνται, ξαναλέγω, τα μέτρα με θρησκευτική ευλάβεια τόσο εντός τόσο και εκτός ιερών ναών. Και επαναλαμβάνω, το παραμικρό κρούσμα κορονοϊού δεν παρετηρήθη, δεν διεπιστώθη και δεν κατεγράφει επιστημονικά από τους αρμοδίους, είτε εντός είτε εκτός των ναών μας, άμεσα σχετιζόμενο δηλαδή με τη συνάθρηση στους ναούς. Τώρα, εις ό,τι αφορά τα μυστήρια των γάμων και όχι μόνο και των βαπτίσεων, να διευκρινίσουμε ότι η περίοδος που διανύουμε βοηθά στον περιορισμό του συγχρονισμού, με την έννοια ότι το τυπικό της Εκκλησίας μας προβλέπει, διανύουμε, βλέπετε, περίοδο νηστείας 1 με 15 Αυγούστου, προετοιμαζόμενοι για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως συνηθίσαμε να το λέγουμε, και είναι η Εκκλησία μας έχει ορίσει αυστηρά νηστεία και στα πλαίσια αυτής της νηστείας δεν επιτρέπεται η τέλεση γάμων στους ναούς μας από 1 έως 15 Αυγούστου. Οπότε, οποιοδήποτε άλλο κρούσμα παρετηρείται και συνδέεται με γάμους, σας διαβεβαιώ ότι δεν έχει να κάνει με χώρο ιερού ναού ή οποιοδήποτε άλλου εκκλησιαστικού ιδρύματος. Επίσης, πολύ καλά λέτε ότι έχει επηρεάσει η κατάσταση γενικότερα την διάθεση των χριστιανών μας. Γενικότερα το εκκλησίασμα είναι περιορισμένο, ώστε να μην ανησυχούν εκείνοι οι οποίοι σπέβδουν ελαφρά την καρδία και να κονούν το δάχτυλο και να δείχνουν επιτιμητικά προς την Εκκλησία, ως αν τάχα μου να αποτελεί κακό και επικίνδυνο παράδειγμα συγχρονισμού και συνωστισμού. Τηρούνται, ξαναλέγω, τα μέτρα τόσο εντός τόσο και εκτός των ναών. Αλλά γενικότερα όντως έχει καταγραφεί ένα αξιοπρόσεκτο έτσι στατιστικό στοιχείο της κατακόρυφης πτώσεως των γάμων που επρόκειτο να προγραμματιστούν. Βέβαια, αυτό οφείλω να πω ότι παρατηρείται όχι τώρα με την λεγόμενη έξαρση των ημερών εδώ του θέρους, αλλά από αρχής του κορονοϊού, από πρώτης δηλαδή του έτους σχεδόν, όταν όλοι μας βρεθήκαμε στη δύσκολη αυτή συγκυρία να αντιμετωπίσουμε την πανδημία του κορονοϊού, γενικότερα ο κόσμος, ο θρησκευόμενος λαός του Θεού, έτσι προέβησε αυτές τις ακυρώσεις των μυστηρίων, είτε γάμων είτε και βαπτίσεων, όχι με την έννοια της οριστικής ματαιώσεως του μυστηρίου, αλλά οπωσδήποτε της μεταθέσεώς του σε ένα χρόνο ευθετότερο, ώστε να είναι
όπως θέλουμε να ελπίζουμε με τη βοήθεια του Θεού, που οι συνθήκες θα είναι πιο ιδανικές και δεν θα υπάρχουν τόσο αυστηροί περιορισμοί εξαιτίας της πανδημίας του κοροναϊού, όπως είπατε και εσείς. Ναι. Τώρα, βέβαια, Πάτερ, θα γνωρίζετε κι εσείς ότι ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Χαρδαλιάς, εξέδωσε νέες οδηγίες ως προς την τέλεση αυτών των μυστηρίων, λέγοντας ότι πάνω από 100 άτομα δεν μπορούν να παρευρίσκονται στα μυστήρια. Επιπλέον, το ερώτημά μου είναι το εξής. Εάν οι πιστοί που προσέρχονται αυτή τη στιγμή στις εκκλησίες διατηρούν από μόνοι τους τα μέτρα προστασίας, δηλαδή φορούν την απαιτούμενη μάσκα, εσείς από την άλλη στους ιερούς ναούς έχετε έξω στον χώρο κάποιο αντισηπτικό? Ήδη βεβαίως σας διαβεβαιώ ότι τηρούνται αυτά τα μέτρα. Βέβαια, θέλω να δηλώσω προς πάσα κατεύθυνση ότι αλίμονο οι ναοί μας δεν αποτελούσαν, δεν αποτελούν και δεν πρόκειται να αποτελέσουν εστία μολύσεως. Ο ναός, ο χώρος του Θεού, είναι οίκος του Θεού και όχι του κορονοϊού. Στην Εκκλησία πολύ καλά λέγεται ότι κανείς όταν το θέλει κολλά Θεό και όχι Υιό. Παρόλα αυτά, κατά τα ανθρώπινα οφείλουμε, συμμορφωνόμαστε, δεχόμαστε τις υποδείξεις των αρμοδίων και προσαρμοζόμαστε. Έχουν περάσει στην ιστορία της Εκκλησίας, έχουν καταγραφεί δυσκολότερες καταστάσεις από αυτήν που διατρέχουμε τώρα την πανδημία, και ασφαλώς η Εκκλησία προσαρμόστηκε και βγήκε αλόβητη. Έτσι είμαι βέβαιος ότι θα συμβεί και τώρα. Σέβομαι απολύτως τον λόγο των αρμοδίων υπουργών, αλλά επί των εκκλησιαστικών θεμάτων τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και ουδής άλλος, η οποία βεβαίως τελεί σε αγαστή συνεργασία με τους αρμοδίους φορείς και της επισημού πολιτείας. Και έτσι θα συνεχίσουμε να πράττουμε. Άλλωστε, αν μου επιτρέπετε, σήμερα, χθες και σήμερα, όπου υπήρχε και η πανήγυρη της μεταμορφώσεως, αυτή πραγματοποιήθηκε με τα απαραίτητα μέτρα και εντός και εκτός ναών, και όπου ενδεχόμενα θα μπορούσε να υπάρχει προσκύνημα και συγχροτισμός. Η τοπική μας Εκκλησία Ιερά Μητρόπολης είναι σε άμεση επικοινωνία και αγαστή συνεργασία και συνεννόηση με τους αρμοδίους της νομικής διευθύνσεως Καβάλας. Και όπως ωραία πράξαμε χθες και σήμερα, όπου υπήρχε πανήγυρης μεταμορφώσεως εντός των ορίων της Μητροπόλεως μας, ήταν και ένα crash test, μια δοκιμή θα μου επιτρέψετε να πω, εν όψη και της μεγάλης εορτής του καλοκαιριού, του Πάσχα του καλοκαιριού, όπως προείπα, της εορτής της Παναγίας μας. Όλα με τη χάρη του Θεού και με διάθεση καλή, όλα θα τα φέρουμε εις πέρας και θα βγούμε από αυτήν τη δύσκολη συγκυρία. Ναι. Το θέμα της Θείας Κοινωνίας το έχουμε λύσει. Της Θείας Κοινωνίας, θα μου επιτρέψετε, δεν συζητείτε. Ναι. Δεν συζητείτε. Είναι από τα θέματα εκείνα εκ των όνου Κάνευ. Δεν συζητείτε. Ναι. Το μαρτυρεί ούτως ή άλλως η εμπειρία και η απόδειξη, η επιστημονική απόδειξη και περί του φαινομένου, του γεγονότος αυτού της Θείας Ευχαριστίας, όπως ετελείτο και μετεδίδετο, έτσι εξακολουθεί να γίνεται και θα γίνεται. Οποιαδήποτε συζήτηση μπορεί να γίνει, σε οποιαδήποτε μέτρα θα συζητήσουμε, θα συμφωνήσουμε, μακριά από όλη αυτή τη διαδικασία η Θεία Κοινωνία. Συζητώντας παραμικρό για την Θεία Κοινωνία, συμμετέχουμε, θέλοντας ή μη, στην χειρότερη ύβρη, στο όνομα της πίστεως του Αγίου Θεού μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, Πάτερ. Να είστε καλά. Εγώ θα ήθελα καλά. Να σας ευχαριστήσω και σαν επίλογο της καλής επικοινωνίας μας, πάντοτε είμαστε στην διάθεση τοπικών μέσων, ως Ιερά Μητρόπολη θα ήθελα να στείλω και το μήνυμα της τοπικής εκκλησίας προς τους αδελφούς μας απανταχού της γης και εν Ελλάδη πρωτίστως βέβαια, χριστιανούς και εμείς, να μην μας κατακυριεύει ο φόβος, να μην απελπιζόμεθα. Το μήνυμα της Εκκλησίας παραμένει ισχυρό και δυνατό και σε αυτήν τη δύσκολη τη συγκυρία της πανδημίας θα εξέλθουμε νικητέ. Η Εκκλησία βροντοφωνάζει και διαμηνύει προς πάντα. Προς πάντας, αδελφοί, χριστιανοί και εμείς, μη φοβήστε, έχετε πίστη στον Θεό. Η πίστη στον Θεό, η ζωντανή, η αληθινή και η αγάπη προς όλους ανεξαιρέτως, έξω βάλει τον φόβο. Χρόνια πολλά, υγιεινά, φωτισμένα και λουσμένα από το φως μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι,
Είχαμε ενημέρωση σήμερα την καθιερωμένη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Στέλιο Πέτσα, για να δει η κυβέρνηση ποια μέτρα θα ισχύσουν για τον 15 Αύγουστο. Λοιπόν, απαγορεύεται είσοδος βεβαίως στη χώρα από τις Χερσαίες Πύλες από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί της επομένης. Αυτό ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Χερσαία σύνορα, κοινωνικές επίσης εκδηλώσεις, αλλά και μέσα μεταφοράς, κυρίες και κύριοι, είναι οι βασικότερες εστίες έτσι, ανησυχίας της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του φαινομένου του κορονοϊού. Επεκτείνεται βεβαίως η απαγόρευση εισόδου από τη 1 το βράδυ έως τις 7 το πρωί στις Χερσαίες Πύλες εισόδου που παραμένουν ανοιχτές εκτός από τον προμαχώνα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επίσης, κυρίες και κύριοι, γνωστοποίησε πως αύριο στη 1 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Υπουργείο Υποδομών, όπου θα έχει συνάντηση στο Υπουργείο με την πολιτική ηγεσία, προκειμένου να υιοθετηθούν μέτρα για την αύξηση της πυκνότητας των δρομολογίων, τη μείωση του χρόνου βεβαίως και του περιορισμού του συνωστισμού για την πρόληψη βεβαίως από τον κορονοϊό. Γι' αυτό λοιπόν καλύτερο θα είναι να υπάρχουν πολλά περισσότερα δρομολόγια, τουλάχιστον στο κέντρο της Αθήνας, που βεβαίως υπάρχει, είναι με πολύ μεγαλύτερος ο πληθυσμός εκεί, για να αποφευχθεί έτσι η μετάδοση και άλλων θετικών κρουσμάτων του κορονοϊού. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε στην Χάλκη, παρέστη στην ονοματοδοσία, ζητώ συγγνώμη, για του Περιφερειακού Ιατρείου της Χάλκης, το οποίο μάλιστα μετατρέπεται σε Περιφερειακό Ιατρείο Δημήτριος Κρεμαστινός προς τιμήν του Δωδεκανήσιου Πολιτικού, ως ένδειξη ελάχιστου φόρου τιμής. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε να σας ενημερώσω ότι είχαμε μία πυρκαγιά στην Καβάλα, στο τοπικό επίπεδο τώρα, στο περιαστικό δάσος του νοσοκομείου της Καβάλας. Η περιοχή λέγεται Βασιλάκη. Η φωτιά ευτυχώς τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, μιας και έφτασαν στο σημείο άμεσα οι πυροσβεστικές έτσι, αρχές. Φαίνεται να ξεκίνησε κοντά σε κατοικία. Δυστυχώς κάει και ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν παρατημένο στον χώρο, ενώ μία υδροφόρο βεβαίως του Δήμου της Καβάλας έφτασε στο σημείο και βοήθησε στο έργο κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε αμέσως μετά και τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Μένετε μαζί μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στην εκπομπή Αναλυτής. Έχουμε στο τηλέφωνο τον Αντιδήμαρχο της Καβάλας, τον κύριο Απόστολο Μουμτζάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Αντιδήμαρχε. Κύριε Μουμτζάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Μ' ακούτε τώρα καλύτερα? Ωραία, σας ακούω μια χαρά. Καταρχήν θα ήθελα να μου πείτε για γνωρίζουμε πώς έχει κατάσταση με την πυρκαγιά στο περιαστικό δάσος πάνω από το νοσοκομείο, στην περιοχή. Μου λένε ότι όλα τέθηκαν υπό έλεγχο, ότι είμαστε εντάξει. Μάλιστα. Σε μια οικία μπροστά έγινε το συμβάν. Ναι. Ευτυχώς προλάβαμε τα χειρότερα, από ό,τι γνωρίζω. Ευτυχώς. Ναι. Βεβαίως θα μάθουμε πληροφορίες αργότερα για το πώς μπορεί να προκλήθηκε αυτή η φωτιά. Τώρα, κύριε Μουμτζάκη, συζητούσα και προηγούμενα με τον Πάτερ Γεράσιμο για τις ακυρώσεις που έχουμε στους θρησκευτικούς, αλλά φαντάζομαι και στους πολιτικούς γάμους, εξαιτίας αυτών των κρουσμάτων κορονοϊού που βλέπουμε τελευταίως να προέρχονται από τις εκδηλώσεις γάμων, από λειτουργίες, από το πανηγύρι που ακολουθεί μετά το γάμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα... Όχι μόνο από εκδηλώσεις γάμων. Γενικά υπάρχει μια αναζωοπήρωση. Να σας πω ότι και στους πολιτικούς γάμους
Υπάρχουν κάποιες αναβολές. Αλλάζουμε ημερομηνίες, πάνε πολύ αργότερα. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα καλυτερέψουν τα πράγματα και είμαι αισιόδοξο ότι έτσι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται γάμοι κάθε Τετάρτη, οι οποίοι είχαν προγραμματιστεί εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είναι γάμοι που δεν είχαν γίνει λόγω κοροναϊού και τώρα πάλι γίνεται μια προσπάθεια να γίνουν. Λοιπόν, κύριε Μουτζάκη, αν μου επιτρέψετε, παρακαλώ να βάλουμε μία άνω τελεία. Έχω την συνάδελφο τη Μαρία την Παπάζογλου, η οποία βρίσκεται εκεί στο σημείο της πυρκαγιάς, η οποία έχει ευτυχώς τεθεί υπό έλεγχο. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, Μαρία, μας ακούς, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να πούμε ότι βρισκόμαστε στο Βασίλειο Βασιλάκη. Όπως μπορούμε να δούμε και με τις εικόνες του ένα channel, ακριβώς από πίσω μας είναι η περιοχή όπου εξάσπασε η πυρκαγιά. Ήδη υπάρχει και το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου κάνει το κατάλληλο φωτογραφικό υλικό για την έρευνα για τον λόγο της πυρκαγιάς. Κοντά μας φυσικά να πούμε ότι έχουμε και τον κύριο Μανδρανή, διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καβάλας, αλλά φυσικά και τον κύριο Κυβράκη, προϊστάμενο πολιτικής προστασίας. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Κύριε διοικητά, άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με πόσα οχήματα? Γύρω στις 2 παρα 10 ειδοποιηθήκαμε για πυρκαγιά στο ύψωμα Βασιλάκη. Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Ειδοποιήθηκε το περιπολικό που σταθμεύει εδώ λίγο παραπάνω να επέμβει άμεσα και ξεκινήσανε και 2 οχήματα από την Πύψιλον Καβάλας. 3 οχήματα πυροσβεστικά. Η επέμβαση ήταν άμεση, ήταν όπως βλέπετε στον άδειο χώρο πίσω μας και ευτυχώς απεφεύθησαν τα χειρότερα, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα. Οι ειδοδείκτες επικινδυνώντας για την πόλη της Καβάλας ήταν 3 και για το νησί της Θάσου είναι 4. Δεν εφησυχαζόμαστε, έχουμε μέρα ακόμα μπροστά μας, είμαστε έτοιμοι και το δείξαμε σήμερα. Κύριε Κυβράκη, άμεσο σχεδιασμός από χθες το βράδυ και από τον κύριο Μπαλατσούκα ενημερωθήκαμε σχετικά με τον σχεδιασμό της σημερινής επικίνδυνης ημέρας και έκτακτη κατάσταση και στο νησί της Θάσου, αλλά ταυτοχρόνως και πολύ μεγάλη προετοιμασία ακόμα και με περιπολία στην Πατζετέλ. Πράγματι, γιατί τώρα πια βάσει πρωτοκόλλου, το οποίο είναι προδιαγεγραμμένο από τα συντονιστικά όργανα, χαράστε αυτή η πορεία. Χθες ενεργοποιήσαμε απλά την απόφαση του Περιφερειάρχη, όπως προβλέπετε, για απαγόρευση κυκλοφορίας στα δάση της Θάσου και τέθηκε βέβαια μετά από ειδοποίηση και της πυροσβεστικής υπηρεσίας σε υψηλή ετοιμότητα όλος ο μηχανισμός, εθελοντικές ομάδες, πριν απ' όλα η πυροσβεστική υπηρεσία, οι δήμοι, περιφέρειες, όλοι ήταν σε ετοιμότητα. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε να ανταποκριθούμε με περισσότερες δυνάμεις στο πλευρό της πυροσβεστικής. Κυριολεκτικά, σε ένα λεπτό μέσα, από την πρώτη ώρα που έμαθα για την αναγγελία του συμβάντος από τον κύριο Μανδρανή, μέσα σε ένα λεπτό με ξαναπήρε τηλέφωνο και ήδη είχε τεθεί σε έλεγχο η κατάσταση. Γι' αυτό μας κάνει πολύ πιο αισιόδοξους για το επόμενο διάστημα, το οποίο θα συνεχίσει να είναι δύσκολο, γιατί και αύριο οι συνθήκες θα είναι δύσκολες, θα έχουμε ανέμους ιδιαίτερα στην Θάσο, θα έχουμε υψηλή επικινδυνότητα, πέφτει λίγο ο δείκτης, αυτό όμως δεν σημαίνει και πάρα πολλά πράγματα. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού της αντιπυρικής περίοδου και ο κίνδυνος πάντα είναι πάρα πολύ μεγάλος και γι' αυτό καλούμε και όλο τον κόσμο να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια. Αξίζουν τα εύσχημα, πέσανε πάρα πολλά τηλέφωνα στην πυροσβεστική για την αναγγελία του συμβάντος και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, γιατί πριν από όλα, όπως σας προανέφερα, θέλουμε την ευαισθητοποίηση του κοινού σε αυτή την προσπάθεια για να μπορέσουμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία δίπλα στην πυροσβεστική και να υποστηρίξουμε το έργο της που είναι η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, όπως γνωρίζετε. Λοιπόν. Κύριε Μανδρανή, να τονίσουμε και σε αυτό το σημείο ότι ήταν άμεση η επέμβαση αλλά και η δυσκολία της κατάσβεσης στην πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο και της έλευσης των οχημάτων αλλά και πολλές κατοικίες στην περιοχή. Είναι γνωστό ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι ο πιο νευραλγικός τομέας της πόλης της Καβάλας, γιατί ακριβώς υπάρχουν κατοικίες μέσα στο περιαστικό δάσος της Καβάλας. Πάντα και στα συντονιστικά που κάνουμε
προσπαθούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο και να εφιστούμε την προσοχή να διατηρούν καθαρό τον άβλιο χώρο τους. Θεωρώ ότι είναι το κυριότερο κομμάτι που οφείλουν να κάνουν οι κάτοικοι της περιοχής αυτής για να μην έχουμε τα χειρότερα. Ευχαριστούμε θερμά τους κυρίους. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο σας σήμερα και εφησυχασμός, αλλά πάνω απ' όλα και να είναι σε αφύπνιση οι συμπολίτες μας για το οτιδήποτε αντιληφθούν στο 199. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε θερμά. Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζει το ρεπορτάζ. Εμείς επιστρέφουμε στην κανονική ροή βεβαίως της εκπομπής μας. Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες και στα δελτία ειδήσεων του ένα Channel. Τώρα έχω αφήσει βεβαίως στη γραμμή τον κύριο Μουντζάκη. Να ζητήσω συγγνώμη, κύριε Μουντζάκη, για τη διακοπή αυτή, αλλά έπρεπε να έχουμε έτσι μία εικόνα από το σημείο της πυρκαγιάς. Ευτυχώς τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Λοιπόν, το βασικό είναι αυτό ότι μπορέσαμε και την ελέγξαμε άμεσα. Ναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, εμείς λέγαμε τώρα για τους γάμους, για τις ακυρώσεις, ναι, που έχουμε, δυστυχώς ή ευτυχώς. Μιλούσαμε για τους πολιτικούς γάμους. Για τους πολιτικούς γάμους, τους οποίους αναλαμβάνετε ότι εσείς. Αυτοί οι γάμοι που γίνονται τώρα κάθε Τετάρτη στον κήπο του Δημαρχείου είναι γάμοι προγραμματισμένοι εδώ και εβδομάδες. Μάλιστα. Και οι περισσότεροι από αυτούς είχαν αναβληθεί λόγω του κορονοϊού και των μέτρων που είχαν ληφθεί, ναι, τους προηγούμενους μήνες. Προτιμούμε να κάνουμε τους γάμους στον κήπο του Δημαρχείου. Εκεί υπάρχει περισσότερος χώρος, ναι, με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Εκεί μπορούμε να έχουμε τις κατάλληλες αποστάσεις και γίνονται σε ανοιχτό χώρο. Είναι πολύ βασικό επίσης ότι συμμετέχουν λίγα άτομα σε αυτούς τους γάμους. Συνήθως γίνονται σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Mm. Και είναι και μια διαδικασία η οποία διαρκεί 5 έως 10 λεπτά. Δηλαδή ακόμα και η διαδικασία είναι πολύ σύντομη. Υπάρχει όμως, ο κύριος Καρδαλιάς έχει θέσει πλέον όριο παρευρισκομένων. Νομίζω ότι δεν έχει σημασία τόσο ο χρόνος όσο ο όγκος των παρευρισκομένων, δηλαδή το πλήθος. Ακριβώς αυτό, ναι. Γνωρίζω ότι μέχρι στιγμής οι παρευρισκόμενοι μπορεί να είναι μέχρι 100, αλλά θα γίνουν 50. Ναι. Βεβαίως σε εμάς οι παρευρισκόμενοι μπορεί να είναι και λιγότεροι από 20. Συνήθως, όπως σας είπα, γίνεται σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. Ακόμη καλύτερα, κύριε Μουντζάκη. Οπότε, από την άλλη, επειδή είναι μάλλον έτσι όπως μου το περιγράφετε, λιγοστή και οι καλεσμένοι, δεν υπάρχει και τόση διάθεση για ακύρωση από την άλλη. Ναι, κάποιοι που φοβούνται πολύ περισσότερο ακυρώνουν για τους επόμενους μήνες και πάλι βλέποντας και κάνοντας. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Πρώτα απ' όλα υγεία να έχουμε και οι γάμοι δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα αν πάρουν μια μικρή αναβολή. Μπορούν να γίνουν έτσι όπως το αργότερα. Εκτός από κάποιες νύφες που είναι σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Είναι και αυτό τώρα. Οπότε εκεί έχουμε το πρόβλημα και θα πρέπει ο γάμος να γίνει άμεσα. Ναι. Λοιπόν, τώρα, μαθαίνω επίσης ότι και η Δημοτική Αστυνομία, κύριε Μουντζάκη, συμβάλλει έτσι στην διαδικασία των ελέγχων γενικότερα στον Δήμο της Καβάλας, εάν τηρούνται δηλαδή τα μέτρα προστασίας στους χώρους εστίασης, στα αστικά λεωφορεία, γενικότερα σε σημεία όπου μπορεί να επέμβει η αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία. Βεβαίως, άλλη μια αρμοδιότητα που προσθέθηκε και αυτή στη Δημοτική Αστυνομία. Ναι. Ξεκινήσαμε από το Σάββατο με αφορμή το παζάρι. Εκεί σε κοινές ομάδες μαζί με την Ελληνική Αστυνομία αλλά και με το Λιμενικό, ναι, έγινε ένας έλεγχος στους πολιτές εάν φορούν τις μάσκες, εάν τις φορούν σωστά και βέβαια αν τηρούνται οι αποστάσεις των πάγκων τους. Ναι, βασικό. Όλα πήγαν καλά σε αυτή την πρώτη επίσκεψη. Όλοι ανταποκρίνονται θετικά, έχουν καταλάβει την κρισιμότητα της κατάστασης και βεβαίως αν δεν βοηθήσουμε όλοι, αν δεν το καταλάβουμε, δεν θα μπορέσουμε και να βγούμε από αυτό το κίνδυνο που είμαστε αυτή τη στιγμή. Σωστά. Από εκεί και πέρα, από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα, έγιναν περίπου 250 έλεγχοι από την ίδια τη Δημοτική Αστυνομία. Αφορούσαν δημόσιους χώρους, ναι, αφορούσαν καταστήματα και φυσικά λεωφορεία. Και να σας πω κάτι. Έχει την δικαιοδοσία η Δημοτική Αστυνομία.
Εάν εντοπίσει κάποιον εντός του μπλε λεωφορείου, του αστικού λεωφορείου, να μην φορά μάσκα ή σε κάποιο χώρο εστίασης, να επιβάλλει και πρόστιμο ή είναι δουλειά της αστυνομίας αυτό? Έχει, μπορεί να επιβάλλει και πρόστιμο. Μπορεί να επιβάλλει μπορεί και να πρόστιμο. Επιβάλλει. Κάτι όμως που δεν έγινε μέχρι τώρα, μείναμε στις συστάσεις. Μάλιστα. Αλλά το κυριότερο για μένα, όλοι είχαν συμμορφωθεί με τα μέτρα. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Ναι. Βεβαίως θα γίνονται και έλεγχοι, όπως είπατε κύριε Μουντζάκη, και στις λαϊκές αγορές. Αλλάζει ναι, κάτι βεβαίως. Εκεί, θα γίνουν πιο αυστηρά τα μέτρα για τη λειτουργία τους? Θα συνεχιστούν, θα γίνουν και πιο εντατικοί με περισσότερα άτομα της δημοτικής αστυνομίας, ναι. Και σε καταστήματα, αλλά και στο παζάρι που θα έχουμε το Σάββατο. Μάλιστα. Όπου έχει γίνει και διαχωρισμός νομίζω των παραγωγών για να μην δημιουργείται και φαινόμενο έτσι περισσότερο συνωστισμό. Ναι, αυτή Ωραία. Τη στιγμή υπήρχε μια απόσταση 5 μέτρων ανάμεσα στους πάγκους. Η απόσταση έγινε 3 μέτρα και παράλληλα λόγω του κορονοϊού ναι. Λειτουργούμε και τη λαϊκή αγορά στο χώρο μπροστά από το πιστό γυμναστήριο της Καλαμίτσας. Ναι. Λειτουργούν όλα καλά? Δεν πιστεύω να έχουν έτσι κάποια παράπονα ή παραγωγή από την πλευρά τους. Κάθε αρχή και δύσκολη. Οι περισσότεροι παραγωγοί δεν ήθελαν να φύγουν από την κεντρική λαϊκή. Ναι. Ήταν όμως επιβεβλημένο λόγω των μέτρων, των αποστάσεων. Δεν θα μπορούσαν να συνυπάρχουν όλοι στην κεντρική λαϊκή αγορά. Οπότε κάποιοι από αυτούς αναγκάζονται όχι πάντα οι ίδιοι, κυκλικά, και πηγαίνουν μπροστά από το πιστό της Καλαμίτσας. Όπως οι πλειοντέρα μπορούν και πουλάνε την πραγμάτια τους ακόμα καλύτερα από τη συγκεντρική λαϊκή. Μάλιστα. Τώρα, η κατάσταση με τα κρούσματα του κορονοϊού στην Καβάλα, κύριε Μουντζάκη, σας ανησυχεί? Ναι, γιατί είχαμε πει σε ένα σωστό δρόμο, να το πω έτσι, ναι. Και βλέπω ξαφνικά μια έκρηξη των κρούσματων. Θα πρέπει όλοι από την πλευρά μας να συνειδητοποιήσουμε, όπως είπα προηγουμένως, την κρισιμότητα της κατάστασης, να λαμβάνονται παντού τα προβλεπόμενα μέτρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτό το εμπόδιο που βρήκαμε μπροστά μας. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σύνδεση αυτή, κύριε Μουντζάκη. Να πάνε όλα καλά και βεβαίως να έχουμε υγεία πάρα πολλά, όλοι μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα ή μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Κωνσταντινίδη. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καταδρομέων, ο οποίος συνέβαλε και αυτός έτσι με τη σειρά του στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Επιστρέφω σε λίγο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον κύριο Ιορδάνη Κωνσταντινίδη από τον Σύλλογο Καταδρομέων, ο οποίος βεβαίως Σύλλογος Καταδρομέων βοήθησε έτσι και στην κατάσβεση της πυρκαγιάς που είχαμε πριν από λίγη ώρα στο δασάκι του νοσοκομείου της Καβάλας, στην περιοχή Βασιλάκη. Λοιπόν, καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα σας. Πείτε μου σας παρακαλώ, έτσι, αν έχετε κι εσείς κάποια πληροφόρηση για το από πού καταρχήν μπορεί να προήλθε αυτή η πυρκαγιά η οποία αναστάτωσε σήμερα την Καβάλα. Αίτια δεν γνωρίζουμε τώρα αυτή τη στιγμή και πάλι που είχα επικοινωνία τα ακριβής αίτια δεν τα γνωρίζουμε. Το καλό είναι ότι υπήρχε άμεση ανταπόκριση από την Πυρκαγιά Καβάλας και ένα μεγάλο μπράβο και στα μέλη του κοινού μας, τα οποία ήταν επιφυλακή λόγω ότι είχε επικοινωνότητα έγινε σήμερα. Ναι. Και αυτό που ξέρουμε είναι ότι πήγανε όλα καλά. Τώρα τα αίτια δεν τα γνωρίζουμε. Ναι, ευτυχώς βεβαίως πήγαν όλα καλά. Από την άλλη σημαίνει ότι πρέπει, κύριε Κωνσταντινίδη, όπως μας ενημέρωσε βεβαίως και η πολιτική προστασία, αυτές οι μέρες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για πρόκληση πυρκαγιάς, που θα πρέπει να έχουμε την προσοχή μας όλοι μας σε τέτοιου είδους έτσι, φαινόμενα και να είμαστε σε επιφυλακή. Ναι, και η συλλογή
υπόλοιποι οι οποίοι ανήκουν στην πολιτική προστασία πάντα ενημερώνονται όσον αφορά την επικοινωνία. Ναι. Έτσι και εμείς σήμερα ήδη έχουμε περίπολο έξω. Καλά είναι να το γνωρίζει και να το γνωρίζουν και οι πολίτες αυτό για να μπορούν να είναι όσο γίνεται πιο συντηρητικοί σε αυτά τα θέματα όσον αφορά τα ψησίματα και τις βόλτες μέσα στα δάση. Ναι. Θέλει πάρα πάρα πολύ προσοχή. Αυτός είναι και ο λόγος ο οποίος γίνουμε περιπολία για να προλάβουμε για την πρόληψη. Και αυτό ήταν πιστεύω και ένα κομμάτι του... Άρα εσείς κάνετε περιπολίες σε δασικές έτσι, περιοχές ανά την Καβάλα, κύριε Κωνσταντινίδη? Εμείς κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο ναι. εν ώρα αιχμής 2 με 6,5 που είναι και πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή επικινδυνότητα σε έναρξη πυρκαγιάς. Μάλιστα. Βγαίνουμε και σε όλα τα έκτακτα όπως και σήμερα. Όταν δώσει έκτακτο είμαστε πάντα σε επιφυλακή. Οπότε βγάζουμε μία με δύο ομάδες ανάλογα τη δύναμη, τη δυναμική, γιατί είναι και καθημερινή και δουλεύουν κάποιοι. Μάλιστα. Και βγάζουμε περιπολία και οπότε πάλι τώρα είχαμε αυτό εδώ το συμβάν, οπότε υπήρχε πρόληψη δηλαδή. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Βεβαίως, αυτό είναι το σημαντικό και δεν ξέρω αν έχετε συναντήσει στο παρελθόν μεγαλύτερες έτσι, πυρκαγιές σε έκταση. Αν χρειάστηκε να επέμβετε και πάλι. Ό,τι είτε μικρές είναι, είτε μεγάλες ναι. είναι, είμαστε στο πλευρό της πυροσβεστικής. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κωνσταντινίδη. Να πάνε όλα καλά και βεβαίως να δούμε και ποιος φταίει για την πρόκληση αυτών των πυρκαγιών. Το βασικό ζητούμενο. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Λοιπόν... Αυτά λοιπόν και από τους ανθρώπους από τους καταδρομείς. Είδατε, είναι πολύ σημαντικό όταν υπάρχει έτσι συνεννόηση, υπάρχει εθελοντισμός, υπάρχει συνεργασία πάνω απ' όλα, πώς μπορούμε να προλάβουμε το κακό πριν επεκταθεί. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να συζητήσουμε σε λίγο όλη αυτή την κατάσταση των κρουσμάτων με τον κορονοϊό στην Καβάλα. Χθες είχαμε και την Διευθύντρια Λειτουργίας του Ομίλου Χατζη Γαβριλίδη της συγκεκριμένης κρεατοβιομηχανίας ζωντανά στην εκπομπή ένα live news. Ξεκαθάρισε βεβαίως η κυρία Τσούτσα ότι η εταιρεία δεν σταμάτησε ποτέ τη λειτουργία της, ωστόσο έπρεπε να διακόψει για λίγο καιρό το εργοστάσιο επεξεργασίας τη λειτουργία του, καθότι 24 ήταν τα θετικά κρούσματα και όπως αντιλαμβάνεστε αυτό επιβάλλεται σε μια τέτοια διαδικασία. Αργά το απόγευμα χθες βεβαίως ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε άλλα 8 κρούσματα κορονοϊού στην Καβάλα τα οποία προήλθαν από την διαδικασία ιχνηλάτησης των συγκεκριμένων εργαζομένων οι οποίοι εντοπίστηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Πάμε κυρίες και κύριοι στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε τον γραμματέα του κινήματος αλλαγής στην Καβάλα, τον κύριο Ιορδάνη Χοροζίδη. Καλησπέρα σας κύριε Χοροζίδη. Καλησπέρα και σας, στα κρατήρια. Λοιπόν, υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός, θα έλεγα, κρουσμάτων κορονοϊού και στην Καβάλα. Πείτε μου λιγάκι σας παρακαλώ, καταρχήν αυτό σας ανησυχεί? Βεβαίως με μας ανησυχεί. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πριν απ' όλα είναι η ασφάλεια της ζωής μας. Ναι. Αφορά όλους το ίδιο. Δεν ξεχωρίζουμε ούτε ηλικίες ούτε άλλα μεγέθη. Είναι κάτι καθολικό και πρέπει κάπως έτσι να αντιμετωπιστεί. Από την αρχή, σαν κίνημα αλλαγής, τοποθετηθήκαμε στο ότι χρειάζεται να έχουμε μία γραμμή άμυνας η οποία θα προκύπτει από τον τρόπο οργάνωσης που θα έχει το σύστημα υγείας. Ναι. Κυρίως να υπάρχουν συνεργεία τα οποία να έχουν δυνατότητα να κάνουν ρυθμιστικούς ελέγχους εκεί όπου χρειάζεται και να είναι πολλά αυτά τα συνεργεία. Καταφέραμε να έχουμε μία υπόσχεση από την κυβέρνηση ότι θα υπάρξουν 500 τέτοια συνεργεία. Εντάξει, τώρα λέμε ότι λειτουργούν 200, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η αντίληψη και σε εσάς, που είσαστε στα μέσα επικοινωνίας. Εγώ προσωπικά δεν το αισθάνομαι. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να αναπτύξουμε τις άμυνές μας σαν κοινωνία και ο μόνος που μπορεί να τη στηρίξει
αυτή τη στιγμή ο μόνος φορέας είναι η κυβέρνηση. Ναι. Η κυβέρνηση και η δημοτική αρχή από την άλλη και κάθε τοπικός φορέας μπορεί να συμβάλλει, κύριε Χοροζήτη, στην προσπάθεια. Σε γενικά πράγματα, αλλά στον κυρίαρχο, στον κορμό δηλαδή, πρέπει να λειτουργήσει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Αυτή θα πρέπει να διατάξει δυνάμεις και δεν υπάρχει άλλος δρόμος έξω από το σύστημα υγείας. Ναι. Στο οποίο μπορεί να εντάξει βέβαια και προσωρινά ό,τι νομίζει. Ωραία. Αν νομίζει ότι πρέπει να δράσει. Ναι. Μέχρι στιγμής, κύριε Χοροζήτη, πώς πιστεύετε ότι χειρίστηκε η κυβέρνηση το ζήτημα του κορονοϊού? Θα έλεγα από τα αποτελέσματα, ναι. Ανεπαρκώς. Ανεπαρκώς, λέτε. Βέβαια δεν πρέπει να κάνουν τόσο αυστηρή κριτική, δεν πρέπει να γίνεται έτσι η κριτική. Είμαστε αντιπολίτευση, λέμε, γιατί στην πραγματικότητα υπάρχουν και τα μέσα που μπορεί να έχει κανείς για να δράσει, αλλά και την ευθύνη φαντάζομαι ότι την αντιλαμβάνονται, ναι. Πρέπει να διατάξουν δυνάμεις, όπως φαίνεται ότι κινητοποιούνται και πάλι κεντρικά με την Επιτροπή Τσιόδρα και όλα αυτά τα σχετικά. Σε κάθε περίπτωση όμως υπήρξε μια ολιγορία, μια μηχανία στην τελική ανάλυση, η οποία ήταν σαν επακόλουθο κάποιων καθησυχαστικών δηλώσεων, θα έλεγα, των κυβερνητικών κυρίως, ας πούμε, βουλευτών. Και λίγο χαλάρωσε, λέτε, και ο κόσμος έπειτα. Και... Ναι, μα έτσι είναι. Είναι πολύ φυσιολογικό. Ο κόσμος μετά από τόσο σφίξιμο χαλάρωσε ζητάει. Αν τον αφήσουμε όμως, θα πρέπει να... Μάλιστα. Να προσέχουμε πώς θα γίνονται τα επόμενα βήματα. Ναι. Τώρα είχαμε και ανασχηματισμό χθες, προχθές, κύριε Χοροζήτη. Μικρές αλλαγές, αυτές τις οποίες προχώρησε ο Πρωθυπουργός. Διορθωτικές αλλαγές τις χαρακτήρισε και όχι ανασχηματισμό. Καταρχήν ένα σχόλιο. Ναι, καταρχήν έπρεπε να διατάξει δυνάμεις για να μπορέσει να κάνει το εθνικό σχέδιο, ας το πούμε έτσι, δράσεις για να μπορέσουμε να έχουμε μια απολευθυντικότητα σωστή από όλη αυτή την συγκυριακή, θα έλεγα, να την πω βοήθεια, ας την πω βοήθεια που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. Η οποία αντιδρά επιτέλους θετικά στο ζήτημα της ανάπτυξης και αντιλαμβάνεται ότι θα πρέπει να γίνεται και μια πρόβλεψη για κάποια διανομή της ευημερία σε όλα τα κράτη-μέλη της. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν εμείς σαν Ελλάδα μπορώ να πω ότι πρέπει να δηλώνουμε ευχαριστημένοι. Ναι. Αυτό βάζει και ένα τέλος έτσι στην σεναριολογία περί προώρων εκλογών, ότι είναι αναγκασμένη η κυβέρνηση να προσφύγει σε εκλογές γιατί είναι πολλές οι πιέσεις. Αν το αισθανθεί, θα ανταποκριθεί. Θα το κάνει, λέτε. Νομίζω ότι έχω την αίσθηση ότι το ζητά και η αντιπολίτευση, κύριε Χοροζήτη, αυτό πολύ. Ναι, εμείς λέμε σαν αντιπολίτευση, θεωρούμε ότι είναι κυρίαρχο να βλέπουμε τα προβλήματα, ναι. Και όχι τα συμφέροντα των κομμάτων. Μάλιστα. Απέναντι λοιπόν στα προβλήματα και την προσπάθειά μας την κάνουμε και πιστεύω ότι την κάνουμε πάντα έχοντας στο μυαλό μας μια εθνική λαϊκή ενότητα που λέγαμε, ναι. Και μέσα σε αυτήν κινούμαστε πάντα. Λοιπόν... Γιατί η ευημερία κατακτάται καλύτερα όταν μοιράζονται τα αγαθά στους πολίτες ένας ναι, κράτος. Αυτό το αποδείξαμε σαν Πασόκ τον καιρό που είχαμε κι εμείς την ευθύνηση. Ναι. Πείτε μου τώρα τι γίνεται με τη Διακομματική Επιτροπή της Θράκης. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις, όπως πολύ καλά θα γνωρίζετε κι εσείς, από την Καβάλα και τη Δράμα. Για ποιο λόγο δεν έχουν συμπεριληφθεί οι δύο νομοί στην Διακομματική Επιτροπή της Θράκης. Απ' την άλλη υπήρξε μια προφορική δέσμευση της Προέδρου της Επιτροπής, κυρίας Μπακογιάννη, ότι δεν θα δικηθούν Καβάλα και Δράμα. Τι βλέπετε τελικά να ισχύει, κύριε Χοροζήτη? Η Βουλή οπωσδήποτε λειτουργήσε αυτόνομα, όπως έχει το δικαίωμα,
και έκανε μια επιτροπή με την ονόμαση Διακρινωματική Επιτροπή για τη Θράκη. Ναι. Σε αυτήν συμμετέχει και το κίνημα αλλαγής. Τις όποιες αντιρρήσεις που μπορεί να υπάρξουν στο παραγόμενο έργο, για δεν ξέρουμε ακριβώς και τι ακριβώς θα είναι η στόχευση, είναι πολύ γενικές οι κουβέντες που αναφέρονται στην ενίσχυση την οικονομική, δεν ξέρω ποια εθνικά θέματα ή ποια άλλα θέματα περιλαμβάνει. Σε κάθε περίπτωση, δημοκρατία έχουμε, πρέπει να λειτουργεί. Η Επιτροπή της Βουλής δεν μπορεί να αντικαταστήσει καμία περιφέρεια. Η περιφέρεια έχει το ρόλο της, είναι θεσμικός ο ρόλος της. Ναι. Καλώς οι φορείς της Δράμας και της Καβάλας, βλέποντας κάποια απειλή μέσα από τη διαφυγή, ας το πούμε έτσι, που μπορεί να κάνει κανείς και να πει ότι αναπτύσσω μόνο τη Θράκη και αφήνω απ' έξω τους νομούς της Καβάλας και της Δράμας, θα ανησυχεί και μπορεί να έχει ο κάθε δήμαρχος ή ο κάθε φορέας, ας το πούμε έτσι, της Δράμας και της Καβάλας την αντίρρησή του. Δεν πρέπει να διαχωριστούμε, άλλωστε αυτό δεν το επιτρέπει και το ίδιο το καταστατικό της περιφέρειας. Δηλαδή, για ό,τι θέματα πραγματεύεται η περιφέρεια, όλα μαζί κοινά αντιμετωπίζονται από κοινά συμβούλια. Η προσέγγιση γίνεται με έναν τρόπο, φαντάζομαι, ιεραρχικό, ο οποίος αποδίδει τη δικαιοσύνη. Τώρα, η Βουλή, το κάτι ξεχωριστό που θέλει να επισημάνει και να αναβαθμίσει κάποια πράγματα, κάποιες λειτουργίες, ναι. Προφανώς έχουν αναφορά στη Θράκη σαν Θράκη, σαν γεωγραφική ενότητα και όχι σαν περιφέρεια. Και εδώ νομίζω ότι μέσα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που λειτουργούμε, ότι μπορούν να καταστρατηγούνται κάποιες αρχές της ισοτιμίας και όλα αυτά που προβλέπει. Αλλά συνέπεια δεν ανησυχώ και πολύ. Καλό είναι να βλέπουν τα προβλήματα και να τα βάζουν στο μικροσκόπιο. Και δεν είναι κακό να κοιτάνε και μικρές οντότητες, μικρότερη από την περιφέρεια είναι η Θράκη, είναι υποσύνολο. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή θα κάνει τη δουλειά της και δεν νομίζω και η Πρόεδρος να ήταν εύστοχη που έκανε δήλωση για Καβάλα και για Δράμα. Ναι. Ίσως επειδή προκλήθηκε βέβαια, αλλά σε κάθε περίπτωση μπορούσε να πει ότι εμείς περιορίζουμε, ας πούμε, ναι. Ό,τι θα διαπραγματευτούμε, το ό,τι θα μιλήσουμε, το ό,τι θα επικοινωνήσουμε, μόνο στην περιοχή της Θράκης για κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χοροζίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την σύνδεση αυτή που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, υπάρχει μία είδηση έτσι, η οποία βλέπει το φως της δημοσιότητας. Έχει λίγα λεπτά. Νέο ιστορικό χαμηλό για την τουρκική λίρα, κυρίες και κύριοι. Απώλειες περίπου στο 5% από τις αρχές της εβδομάδος για το τουρκικό νόμισμα. Ο ασταθής τώρα πληθωρισμός και τα εξαιρετικά αρνητικά πραγματικά επιτόκια συνιστούν τη μεγαλύτερη απειλή για τον Ερντογάν, ορατή η δεύτερη συναλλαγματική κρίση, διότι σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται πραγματικά η τουρκική λίρα έναντι του αμερικανικού δολαρίου, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε μαζικές πωλήσεις υπό τον φόβο ότι μπορεί να επαναληφθεί η συναλλαγματική κρίση του 2018. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Μένετε μαζί μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον Πρόεδρο των Παραγωγών Λαϊκών Αγορών στην Καβάλα, τον κύριο Γιώργο Μαυρουδάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Μαυρουδάκη. Καλησπέρα σας και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, κύριε Μαυρουδάκη, έχουμε νέο καταστατικό της λειτουργίας των λαϊκών αγορών με αφορμή τα αυξανόμενα κρούσματα κορονοϊού. Όχι. Όχι. Τι έχουμε? Απλά τηρούμε τα μέτρα που μας έχουν δώσει παλιότερα. Μάλιστα. Το τελευταίο ήταν 6 εβδόμων, μου φαίνεται, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και η χρήση της πλάτης με το πανί.
Φυσικά τα γάντια, το δυσπτικό, η μάσκα για όλους και για τους πολίτες λαϊκών αγορών, αλλά και για τους πολίτες. Μάλιστα. Τα μέτρα που έχουμε, τις αποστάσεις, τις τηρούμε στο έπακρο. Ναι. Αυτά. Ωραία. Νομίζω ότι τα τηρούμε όσο το δυνατόν περισσότερο, ίσως και στο μέγιστο βαθμό. Ναι. Και αυτή τη στιγμή η λαϊκή αγορά του Σαββάτου, κύριε Μαυρουδάκη, πραγματοποιείται σε δύο διαφορετικά σημεία, σωστά? Για ακόμη μια φορά, ναι. Ωραία. Αυτό διευκολύνει βεβαίως και τους καταναλωτές, φαντάζομαι και εσάς, ή όχι? Ναι. Σε ένα βαθμό, ναι. Γιατί η αλήθεια είναι, με τα μέτρα που έχουμε τον τελευταίο καιρό, δεν χωράμε σίγουρα όλοι στην κεντρική λαϊκή. Ναι. Άρα είναι μια λύση για να η παραγωγή να μπορούν να διευθετήσουν τα προϊόντα τους προς το κοινό. Ναι. Τώρα, εσείς στηρείτε, να φανταστώ, τα μέτρα, φοράτε τη μάσκα καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της αγοράς? Ναι, εννοείται. Ναι. Οι καταναλωτές? Νομίζω ότι και αυτοί οι λίγοι που δεν τα τηρούσαν, νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα το κάνουν, γιατί πραγματικά είναι πολύ σοβαρό το θέμα και νομίζω ότι, αφήστε που νομίζω ότι και το Σαββάτο αυτό θα είναι, ναι, η Δημοτική Αστυνομία και θα βοηθήσει την πρόληψη. Θα ελέγχει λίγο εκεί την κατάσταση. Ναι, έτσι πρέπει. Ναι. Και επειδή έχετε να κάνετε βεβαίως και με τρόφιμα, ότι φαντάζομαι ότι φοράτε και τα απαιτούμενα έτσι γάντια. Και τα γάντια και το αντισηπτικό. Ναι. Όμως, ξέρετε, έχουμε, να βάλω και τον εαυτό μου, μία κακή συνήθεια οι καταναλωτές. Όταν θέλουμε να ψωνίσουμε κάτι για να διαπιστώσουμε αν είναι φρέσκο ή αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, απλώνουμε και τα χέρια, το πιάνουμε, το παρατάμε στο ίδιο σημείο και πάμε και στο επόμενο. Ναι, το έχουμε. Καταλαβαίνετε τι λέω, ε. Ναι, το έχουμε. Αυτό, βέβαια, αυτό είναι μία συνήθεια πολλών ετών και δεν αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά νομίζω ότι αν όλοι φοράμε γάντια δεν θα έχουμε τέτοιο θέμα. Ναι, καλό είναι αυτό και εντάξει, βεβαίως αντιλαμβανόμαστε ότι και τα τρόφιμα από την άλλη θέλουν και πάρα πολύ καλό πλήσιμο στην συνέχεια. Τώρα, εσείς φοβάστε, κύριε Μαυρουδάκη, ακούγοντας αυτά τα κρούσματα κορονοϊού που έχουμε στην Καβάλα, στην Ελλάδα γενικότερα? Δεν άκουσα την πρώτη. Λέω, αν φοβάστε κατά τη διάρκεια της εργασίας σας, των επαφών που έχετε με τον κόσμο, με αφορμή τα κρούσματα. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή μας. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια στη συνέχεια, τουλάχιστον να διακόψουμε την τηλεφωνική γραμμή μέσα στο control, να μην ακούγεται η πτώση της γραμμής. Λοιπόν, μας ακούει το control. Λοιπόν, αν δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μαυρουδάκη, να ολοκληρώσουμε βεβαίως τη σύνδεσή μας και να τον ευχαριστήσω θερμά. Τώρα να σας μεταφέρω, κυρίες και κύριοι, μια άλλη πληροφορία. Ελλάδα και Αιγύπτος υπογράφουν συμφωνία για ΟΣ εντός των ορών. Σύμφωνα με ελληνικές διπλωματικές πηγές, ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών Νίκος Δένδιας πρόκειται να φτάσει στην Αίγυπτο σήμερα, 5η-6η Αυγούστου, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης για να μπουν οι τελευταίες πινελιές στη Συμφωνία για οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδος. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μαυρουδάκη στη γραμμή. Συγγνώμη, κύριε Μαυρουδάκη, δεν ξέρω τι έγινε. Μάλλον κόπηκε η σύνδεσή μας. Είχα ένα τελευταίο ερώτημα, μ' ακούτε? Λοιπόν, έλεγα, εσείς που εργάζεστε και έρχεστε σε επαφή έτσι με πάρα πολύ κόσμο, ακούγοντας και όλα αυτά τα κρούσματα κορονοϊού που έχουμε και στην Καβάλα και στην Ελλάδα ευρύτερα, αν φοβάστε? Φυσικά όλοι έχουμε κάποιο φόβο και περισσότερο όσοι δουλεύουμε με πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Σκεφτείτε ότι περνάει πάρα πολύ κόσμο στην ηλική, πολλά τα συναλλαγές. Σίγουρα φοβάται, δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό και τηρούμε τα μέτρα στο έπακρο. Μάλιστα. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με κόσμο είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Λοιπόν, σίγουρα και εγώ και όλοι μας. Ναι, θέλει και προσοχή όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι και το πρώτο θέμα συζήτησης πλέον στις λαϊκές. Το καταλαβαίνω, αλλά σίγουρα φοβόμαστε. Ο κόσμος έρχεται, ψωνίζει. Πώς είναι η κίνηση? Ψωνίζει, έτσι. Παρόλο τη δύσκολη κατάσταση, νομίζω ότι μας στηρίζει πάρα πολύ. Ωραία.
Αυτό είναι το σημαντικό και να πάνε όλα καλά και να έχουμε πάνω απ' όλα υγεία. Να είστε καλά, κύριε Μαυρουδάκη. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αναμένουμε λοιπόν τη συμφωνία με την Αίγυπτο για ΟΣ. 6 το απόγευμα θα φτάσει στην Αίγυπτο ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, για να υπογραφεί αυτό το σύμφωνο, το οποίο φαίνεται ότι μας βάζει έτσι γερά στο τραπέζι του πολέμου στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε βεβαίως και τον Ερντογάν. Τώρα, κυρίες και κύριοι, γνωστοποιήθηκε από την κυβέρνηση ότι επιμηκύνεται έως και 90 ημέρες η άδεια παραμονής των αλλοδαπών εργατών της γης, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μέσω της οποίας παρατείνεται η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με τίτλο «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού». Θα μας δώσει λεπτομέρειες για το θέμα αυτό, το οποίο βλέπει, παρακολουθεί στενά, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Καβάλας, Γιάννης Πασχαλίδης. Καλησπέρα σας, κύριε Πασχαλίδη. Για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στους χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, βεβαίως. Είναι μια ευχάριστη είδηση αυτή. Βεβαίως, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές το θέμα μέσα από το ένα channel τουλάχιστον για τους εργάτες γης. Δίδεται μια παράταση αρκετά σημαντική, κύριε Πασχαλίδη. Εδώ το πρόβλημα του εργάτες γης υπάρχουν δύο πτυχές. Ναι. Μία που είχαμε ψηφίσει, είχα μιλήσει κι εγώ με το νομοσχέδιο το τελευταίο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για νέα πρόσκληση εργατών γης από τρίτες χώρες. Ναι. Αυτό ψηφίστηκε ως νόμος και ισχύει από έως 30 Δεκάτου. Δηλαδή με τον ίδιο τρόπο που είχαμε προσκαλέσει εργάτες γης, ενώ τότε ήταν υπουργική απόφαση, ναι, μέχρι 36, τώρα έγινε πλέον νόμος έως 30-12, για να μπορέσουν οι παραγωγοί, οι οποίοι δεν προλαβαίνουν να πάρουν την παραγωγή τους μόνοι τους, να φέρουν εργάτες γης από τρίτες χώρες. Με τα ίδια ακριβώς, με την ίδια ακριβώς διαδικασία, δηλαδή με υποβολή αίτηση στο αγρότη επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής, με κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης, ναι, πάντα επικυρωμένη, με ένα έκδοση με παράπολο, δηλαδή υπέρ του υλικού δημοσίου 100 ευρώ να προσκαλώ τον εργαζόμενο, και σύμφωνα με τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ, ναι, που υποβάλλει κάθε αγρότης. Αυτά όρθα πρέπει τα έγγραφα να κατευθούν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ναι. Και εφόσον είναι υποχρεωμένη μετά η αποκεντρωμένη διοίκηση να βγάλει αυτές τις άδειες και να ενημερώσει και των ενδιαφερόμενων, καθώς και στα σύνορα τους, ας πούμε, την κρυσταλλοπηγή που υπάρχει, ναι, ιδίως από την Αλβανία κυρίως. Έχουν βγει φυσικά όλα τα δικαιολογία, τα οποία θα πρέπει να τα συμπληρώσουν οι αγρότες. Ναι. Αυτό είναι μία πτυχή. Η δεύτερη είναι ότι υπήρχαν εργάτες εργής που είχαν έρθει με έως 36. Ναι. Και θέλησαν οι αγρότες κάποιους από αυτούς να τους κρατήσουν. Mm. Δηλαδή έπρεπε να μείνουν 33 μήνες. Έμειναν 30 μήνες, πάντα με προϋποθέσεις καραντίνας. Αν θυμάστε, έπρεπε να μείνουν 14 μέρες καραντίνα, ναι, τότε ήταν αρχή της πανδημίας. Και εφόσον μετά από 14 μέρες θα μπορούσαν να βγαίνουν και από τα σπίτια τα οποία τους φιλοξενούσαν και να πηγαίνουν και στα χωράφια. Τώρα, για αυτούς ακριβώς τους ίδιους, δόθηκε μια παράθεση 90 μέρες, ακόμα 3 μήνες. Έπρεπε λοιπόν αυτή η απόφαση να βγει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Φυσικά, ανταποκρίθηκε πολύ γρήγορα το Υπουργείο και ο Υπουργός, και γρήγορα βγήκε, εκδόθηκε αυτή η απόφαση. Άρα έχουμε δηλαδή δύο περιπτώσεις. Μία να έρχονται μία καινούργια εργαζόμενη, καινούργια εργάτες γης μέχρι 30-12 και αυτοί που είχαν έρθει ακόμα μια παράτηση 3 μηνών. Ναι. Φυσικά πρέπει να κάνουν δήλωση του ΟΣΔΕ. Υπάρχει τώρα μια διαφορά, ναι, με τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ. Ίσχυε μέχρι τώρα ότι όποιος καταθέτει τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ, ο καθένας δηλαδή αγρότης,
διοικούνταν σύμφωνα με αυτά που θα καταθέσει κάποιος εργάτης. Δηλαδή υπήρχε ένας αριθμός εργατών το οποίο μπορούσε να πάρει είχε την άδεια. Ναι. Τώρα επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση και υπάρχει μεγάλη παραγωγή κυρίως στην ελιά. Μάλιστα. Για την πρόσφυγη ελιά μιλάμε στην περιοχή μας και για τα σταφύλια. Η δήλωση του ΟΣΔΕ πλέον δεν ισχύει σύμφωνα με το ΚΠΕΛ. Mm-hmm. Να πάρει κάποιος ένα εργάτη όπως εμπλουτικιού, τώρα μπορεί να πάρει μέχρι 5-6 εργάτες για να βοηθήσει, για να το βοηθήσει να μαζέψει την παραγωγή του. Μάλιστα. Δηλαδή η δήλωση του ΟΣΔΕ ισχύει για αυτούς που είναι αγρότες. Αυτό φαίνεται ότι είναι ένα δικαιολογητικό. Εγώ ας το πούμε δεν μπορώ να κάνω μια δήλωση του ΟΣΔΕ. Mm. Άρα δεν μπορώ να πάρω εργάτη. Εκείνοι όμως που μπορούν, οι αγρότες που κάνουν δηλώσεις του ΟΣΔΕ δικαιούνται περισσότερο από αυτό που έπρεπε να πάρουν μέχρι τώρα. Και φυσικά ισχύει η ασφάλισή τους είναι με εργόσιμο και δεν είναι όπως παλιά ισχύει με ΙΚΑ, δηλαδή αυτοί που ερχόταν παράνομα ή που ερχόταν με τουριστικές βίζες. Τώρα πλέον είναι όλα νόμιμα, ούτε μαύρη αγορά μπορούν να πάρουν κάποια μαύρα χρήματα. Mm-hmm. Όλα είναι νόμιμα, με εργόσιμο. Όλα περνάνε από τη δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους. Μάλιστα. Ευχάριστες αυτές οι εξέλιξεις βεβαίως. Και επιπλέον, κύριε Πασχαλίδη, όλα αυτά θα μπορούν να πραγματοποιηθούν σε συνάρτηση και με την τήρηση των μέτρων προστασίας κατά του COVID. Πάντα. Τώρα, κοιτάξτε, θα δημιουργηθούν και αυτό συζητάμε και με άλλες περιοχές. Θα περάσουν όλοι, πιστεύω, από τεστ. Για τον κορονοϊό, για να μπορέσουν να προφυλάξουν φυσικά τη χώρα μας. Θα ήθελα να παρακαλέσω επίσης τους ακροατές και υπάρχουν πολλοί που έρχονται πλέον από το γραφείο. Ναι. Το δικό μου, πολλούς Έλληνες θα τους παρακαλέσω να μετέχουν στην. Να μπορούν να πάρουν να μεγαλώσουν το εισόδημά τους μετέχοντας στα συσκευαστήρια και στην παραγωγή. Να πάρουν κοντά στους αγρότες και να μάθουν τη διαδικασία οι Έλληνες που τη χρειαζόμαστε. Και αυτοί που είναι στο επίδομα ανεργίας δικαιούνται να έχουν το επίδομα ανεργίας και να πάρουν και αυτά τα χρήματα που αν δουλέψουν στους αγρούς και στα συσκευαστήρια. Μακάρι να υπάρξει ανταπόκριση, το ευχόμαστε. Κύριε Πασχαλίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σύνδεση αυτή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας ενημερώσω δυστυχώς ότι είχαμε και 7 κρούσματα κορονοϊού και στη Μύκονο, σε beach bar μάλιστα της περιοχής της Μυκόνου. Είχαμε τον κύριο Πατούλη, τον Περιφερειάρχη Αττικής, ο οποίος βρέθηκε στην παραλία του Αλίμου φορώντας μάσκα και μοίρασε αντισηπτικά και φυλάδια ενημερωτικά στους λουόμενους. Από την άλλη έχουμε ωστόσο, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς μία προειδοποίηση για τις εφιαλτικές συνέπειες που πιθανόν να έχει ένα δεύτερο lockdown στην χώρα μας από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Πειραιά, το οποίο επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ναι μεν οφείλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί στην εφαρμογή των προληπτικών μέτρων, όμως καμία περίπτωση βεβαίως δεν έχει τελειώσει η περιπέτεια του κορονοϊού και μία περίπτωση ενός δεύτερου lockdown στη χώρα θα αποβεί καταστροφική για την οικονομία. Ώρα για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να χαλαρώσουμε λιγάκι από την επικαιρότητα να σας μεταφέρω μόνο ωραίες εικόνες στη συνέχεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ήρθε η ώρα να χαλαρώσουμε. Θα σας μεταφέρω εγώ τώρα και άλλη μια φορά στην όμορφη Θάσο, σε αυτό το πανέμορφο νησί που μέσα από τις εικόνες ταξιδεύω κι εγώ. Δεν έχει τύχει βεβαίως να το επισκεφθώ. Φαντάζομαι θα το κάνω έτσι, Λίαν, συντόμως, στο πολύ μακρινό παρελθόν. Θα σας ταξιδέψω, κυρίες και κύριοι, στη Θάσο, στο Captain Fist Ταβέρνα. Τώρα τι γίνεται εκεί. Θα βρείτε φρεσκότατα θαλασσινά,
θα είστε μπροστά ένα βήμα από τη θάλασσα αυτή, την πανέμορφη θάλασσα. Τι πιο ωραίο, κυρίες και κύριοι, από το να τρώτε φρέσκο ψάρι, να έχετε τη θάλασσα στα πόδια σας και να ακούτε και όλο αυτό το κύμα για να ηρεμήσετε μακριά και από τις ειδήσεις, μακριά και από τον κορονοϊό. Πραγματικά εκεί χαλαρώνεται και παράλληλα γεμίζουν και οι μπαταρίες. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Θάσο στο Captain Fish. Κάνουμε την πόρτα μας στο νησί της Θάσου και κάναμε μια στάση σε ένα από τα πιο ωραία σημεία, θα λέγαω, του νησιού, φυσικά από τα μια, γιατί εδώ πέρα κάποιος να κάνει καλό μπάνιο, φοβερή θάλασσα και πολύ καλό φαγητό. Πες μου, πού ακριβώς είμαστε. Φίλε μου, Διογέννη, καλησπέρα. Εδώ είμαστε στη Σκάλα Ποταμιάς, ναι, και συγκεκριμένα στο εστιατόριο Κάπτεν. Ακριβώς, δηλαδή κάπου στη μέση είμαστε, Σκάλα Ποταμιάς. Ναι, ναι, είμαστε κάπου στη μέση. Εδώ είναι το ένα κομμάτι το οποίο είμαστε κοντά στην Σκάλα Παναγία, στα Βλάκια, ναι, στη Χρυσή Αμμουδιά. Και στη Σκάλα και στο κέντρο από εκεί. Δηλαδή, συνδυάζουμε μια. Γιατί η παιδιά θάλασσα είναι στο όχι στο ένα μέτρο, πολύ πιο κοντά. Συνδυάζουμε δηλαδή πανάκι προ και βουτιά. Φαγητό. Ακριβώς αυτό λέγα. Βουτιά και φαγητό. Μπορεί, έχει πάρα πολύ ωραία μουδιά εδώ μπροστά, ο κόσμος κάνει μπάνιο, μετά το μπάνιο του έρχεται εδώ, απολαμβάνει το φαγητό. Αυτό που μπορεί να φάει εδώ, ναι, είναι ένα πολύ καλό ψαράκι. Τα παιδιά θάλασσα είναι δίπλα. Δίπλα, ναι, ναι, ακριβώς. Φρέσκο ψαράκι, από μικρά ψαράκια μέχρι μεγάλα ψαράκια. Έχει και μαγειρεμένα φαγητά, μπορεί να βρει τα πάντα εδώ. Φυσικά, φυσικά πάντα, να το πούμε και αυτό στο νησί της Θάσου, με ασφάλεια και φυσικά πάντα με καλές τιμές. Εννοείται, η Θάσος γενικότερα είναι ένα προσιτό νησί, είναι για όλους, είναι για όλα τα βαλάντια και όπως επίσης και το εστιατόριο εδώ μπορεί να έρθει να φάει κάποιος και φτηνά και ακριβά ό,τι μπορεί. Θέλει. Ναι, κότερο μου πιάτα, Διογέννης, με ψαρικό, τι να πάω, μετά το μπάνιο. Εγώ σήμερα θα σου πρότεινα να φας μία γαρίδα μακαρονάδα που είναι special εδώ. Μάλι, στο, ναι. Και επίσης, μόλις πριν από μία ώρα, ήρθανε πάρα πολύ ωραία συναγριδάκια και φαγκράκια. Μάλιστα. Δικά μας από εδώ. Από τη κατευθείαν δηλαδή. Κατευθείαν από τη θάλασσα στην ψησταριά. Από τι ώρα μέχρι τώρα μπορεί κάποιος να έρθει φυσικά εδώ πέρα στο μαγαζί, αλλά και γενικώς να καθίσει να φάει, ίσως να πιει κάποιο καφέ κιόλας. Ναι, κοίταξε, εμείς ανοίγουμε γύρω στις 10.30 με 11 το πρωί. Εκείνη την ώρα ο κόσμος βγαίνει, κάνει τον μπανάκι του και αυτά. Είμαστε ανοιχτά μέχρι το βράδυ, γύρω στις 11-12 η ώρα λειτουργεί η κουζίνα. Και είμαστε ανοιχτά όλη μέρα. Μπορεί κάποιος να συνδυάσει ένα all day που λέμε, μια ολόκληρη ημέρα με διασκέδαση, με μάλλον μπάνιο διασκέδαση, φαγητό το μεσημέρι εδώ πέρα στο μαγαζί, εδώ, στην περιοχή. Εδώ στην περιοχή βεβαίως. Εδώ η περιοχή καλύπτει όλα τα γούστα. Ωραία. Μπορεί να βρει κάποιος εστιατόρια, έχει μπαράκια πιο πέρα, έχει καταστήματα τα οποία μπορεί να ψωνίσει διάφορα σουβενίρ, ακόμα και ρούχα. Καλύπτει όλα τα. Δηλαδή σε μια μέρα μπορεί να καθίσει εδώ πέρα και πέρα ώρα. Βεβαίως, βεβαίως. Και από το πρωί από καφέ, μεσημέρι με φαγητό, απόγευμα το βράδυ φαγητό, μπαράκι, ποτό, από όλα τα πάντα. Και πριν κλείσουμε, θα μου πεις το top πιάτο σου που πιστεύεις εσύ πως πρέπει κάποιος να δοκιμάσει, είτε Έλληνας είτε ξένος, που δεν είναι από τη Θάσο. Δηλαδή στη Θάσο. Το top. Εγώ σου είπα ότι εδώ τα ψαράκια είναι το top. Το top. Οτιδήποτε ψάρι και να φάει κάποιος είναι top εδώ. Μάλιστα. Και φυσικά είμαστε και λίγο. Τους αρέσουν εδώ οι γαριδομακαρονάδες και οι αστακομακαρονάδες. Αστακομακαρονάδες. Βεβαίως, ναι. Είναι το νούμερο ένα. Αγαπητοί μου φίλοι, ελάτε μαζί μου. Βρισκόμαστε φυσικά στη Σκάλα Ποταμιά. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στη Θάσο. Λοιπόν, τώρα με αυτά τα βίντεο μας ανοίγει και λίγο η όρεξη πραγματικά και το τελευταίο πλάνο με αυτό το τεράστιο ψάρι. Τι να πω. Λοιπόν, τυχεροί όσοι βρίσκεστε στο νησί της Θάσου αυτή την ώρα που μας παρακολουθείτε και έχετε την ευκαιρία να φάτε και καλά και να κολυμπήσετε και καλά και να χαλαρώσετε και καλά. Και βέβαια για όσους ακόμη δεν έχετε πάει διακοπές, εργάζεστε όπως και εμείς, ορίστε, να. Η ευκαιρία εδώ, κοντά, στη Θάσο. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω μέχρι το Beach Bar Restaurant. Εδώ τα διαθέτει όλα, κυρίες και κύριοι. Και θα κολυμπήσετε και καφεδάκι θα πιείτε και κοκτέιλ θα πιείτε και θα φάτε καλά αν πεινάσετε.
όλα σε ένα στο Beach Bar La Bohème, στην χρυσή αμμουδιά της Θάσου. Πάμε να δούμε το βίντεο. Φυσικά στην πόντα μας που κάνουμε στη Θάσο βρισκόμαστε, αγαπητέ μου Χρήστο, σε ωραία σημεία. Και ένα από τα πιο ωραία σημεία λοιπόν είναι η χρυσή αμμουδιά. Βρισκόμαστε στο Μπιτσόμπαρο, στο Beach Bar, το που καλύτερα, La Bohème, όπου εδώ πέρα λογικά πιστεύω πως κάποιος θα κάνει μπάνιο στα πιο, ένα από τα πιο ωραία μέρη με θάλασσα στο νησί. Πού ακριβώς είμαστε, να πούμε πρώτα απ' όλο τον κόσμο? Είμαστε ακριβώς στο κέντρο του κόλπου στη χρυσή αμμουδιά. Η θάλασσα μας είναι πάρα πολύ καθαρή, ιδανική για οικογένειες παραπάνω τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Αυτό συνεργάζεται. Μπορείτε από το πρωί να έχει καφέδες, κοκτέιλς. Έχουμε επίσης το εστιατόριο πάνω, το οποίο βγάζει μια σύγχρονη και ενόστιμη κουζίνα. Δηλαδή κάποιος που έρθει από το πρωί, εκτός από τον καφέ του που θα πάρει και θα καθίσει, μπορεί να περάσει όλη την ημέρα του και να απολαύσει πάρα πολλά αγαθά, τα οποία... Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα beach bar απλό, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή για τα παιδιά ιδίως που πεινάνε. Βέβαια, μπορεί να βολευτεί. Έχουμε προσέψει να καλύψουμε όλο το εύρος της αγοράς. Δηλαδή μπορεί να έρθει ο καθένας και να έρθει και να απολαύσει το ότι θέλει σε πολύ καλές τιμές. Μάλιστα. Βρισκόμαστε, είπαμε, ακριβώς στη μέση. Ναι, στη μέση του κόλπου. Του κόλπου. Από θέμα θάλασσας, παίρναμε τα πιο ωραία σημεία του νησιού, δεν κάνω λάθος. Η θάλασσα μας είναι πάρα πολύ καθαρή, είναι ρηχή. Αυτά δηλαδή. Και για παιδιά όμως κιόλας. Αν κάποιος έρθει και θέλει να δροσιστεί, τι θα πάρει? Τι προτείνεις εσύ μάλλον? Εγώ προτείνω να πάρει το... σε κοκτέιλ μιλάμε. Ναι, ναι. Το Μιλικής. Πώς? Μιλικής. Μιλικής, παιδιά. Θάσος, ωραίο μέρος, ωραία θάλασσα, αγαπητοί μου φίλοι, και φυσικά και πολύ πράσινο. Και αξίζω κόπο στον κύριο του Θάσου που θα κάνουν κάποιος για μπάνιο, να ξέρω πέρα στο La Bohème. Ερώτηση τώρα. Όταν μιλάμε για όλη την ημέρα, μπορεί κάποιος να καθίσει μέχρι αργά το βραδάκι, 8-9 η ώρα δηλαδή? Ναι, τα Σάββατα και τις Παρασκευές κάνουμε κάποια πάρτι. Το Σάββατο είναι λαϊκή βραδιά, δηλαδή έχουμε μάλιστα ελληνικά. Για τις Παρασκευές κάνουμε sunset party, τα οποία ξεκινάνε από νωρίς το απόγευμα. Από την παραλία ανεβαίνει ο κόσμος πάνω και διασκεδάζουμε. Πολύ καλό αυτό. Αγαπητοί μου φίλοι, φυσικά για μπάνιο, ναι, μεν Θάσος έχει φοβερές παραλίες, αλλά όπως πέρασε χρυσή αμμουδιά και στο La Bohème, πιστέψτε με, θα περάσει τώρα, γιατί η χρυσή αμμουδιά έχει από τις πιο ωραίες θάλασσες στο νησί. Τώρα βεβαίως βλέποντας και μόνο τις εικόνες, ήδη έχουμε μεταφερθεί εμείς στο νησί της Θάσου και ήδη έχουμε χαλαρώσει. Από τα πρώτα σημεία βεβαίως, φτάνοντας στο νησί της Θάσου, θα μου το πει και ο Δημήτρης που είναι από εκεί, έτσι, είναι ο Λιμένας, παιδιά. Φτάνετε πρώτα στο Λιμένα, σωστά? Λοιπόν, φτάνοντας εκεί στο Λιμένα, θα πάτε να επισκεφτείτε οπωσδήποτε εκεί στα στενά, στα σοκάκια του κέντρου του νησιού, του Λιμένα, το ταβερνάκι. Εκεί θα φάτε πάρα πολύ καλά, βεβαίως. Θα φάτε φρεσκότατα θαλασσινά, κρέατα περιποιημένα, έτσι όπως να ξέρουν να τα μαγειρεύουν οι κάτοικοι εκεί του νησιού, με πολύ αγάπη για όλους μας. Πάμε στο ταβερνάκι. Είναι απόλυτο λογικό, αν κάποιος έρθει σε Θάσο, αγαπητέ μου Κώστα, εκτός στις ωραίες περιοχές, ωραίες παραλίες, ωραία νερά, θα δοκιμάσει και ωραία πιάτα. Γιατί πρέπει να προτείνουμε στον κόσμο, αφού θα κάνει τι να κάνει, θα δοκιμάσει ωραία πιάτα. Κατά κύριο, βρισκόμαστε στην καρδιά του Λιμένα. Στην καρδιά ακριβώς του Λιμένα και μάλιστα στον πεζόδρομο του Λιμένα. Από εδώ ξεκινάει λοιπόν ο πεζόδρομος και ξεκινάει φυσικά με το ταβερνάκι. Μπράβο, με το ταβερνάκι και δοκιμάζουμε και ωραία πιάτα. Και δοκιμάζουμε τις γεύσεις μας. Εδώ οι γεύσεις μας είναι παραδοσιακότατες. Με μαγειρευτά φαγητά, ολόφρεσκα ψάρια και φρέσκα κρέατα ημέρας. Όλη τη ημέρα κάποιος μπορεί να φάει. Δηλαδή, από την προποθέση, είμαστε μία η ώρα,
Μέχρι το βραδάκι δηλαδή. Μέχρι το βράδυ. Μέχρι το βράδυ στις 12-12.30 μπορούμε να σερβίρουμε πιάτα. Ξεκινώντας από τις 11.30 το πρωί. Δηλαδή, άμα σου πω να προτείνεις στον κόσμο, αφού θα έρθει σε Θάσο και μας βλέπει τι είναι από Ανατολική Μακεδονία και Δράκη, 2-3 πιατάκια, πει στην Διογέννη και θα ξαμαρτυρήσει Θάσο, πρέπει να δοκιμάσει αυτό, αυτό και αυτό. Τι θα προτείνεις? Θα πρότεινα σαν μαγειρευτό να δοκιμάσετε τον extra special μουσακά μας. Extra special μουσακά μας, τον οποίο έρχονται και τον παίρνουν από την Βουλγαρία, από Κεραμωτή πακέτο και τον πάνε πίσω. Πλάκα κάνεις. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Όπως επίσης και το κλεφτικό μας. Το αρνάκι στο φούρνο με λαχανικά. Αυτό θα πρότεινα από παραδοσιακά. Από ψάρια φυσικά ό,τι φρέσκο υπάρχει της ημέρας. Κουτσουμούρα, γάβρο, σαρδελίτσα, χταπόδια ντόπια, θάλασσα 2 μέτρα. Φυσικά αυτό, μύρια ολόφρεσκα, αυτό φυσικά δεν το συζητάμε. Φυσικά πούμε και όλα πως στη βόλτα που θα κάνετε στο νησί και θα γυρνάστε, πρέπει πάντα να πούμε πως όλο το νησί γενικώ έχει διάφορες περιοχές. Αλλά όμως το καλό φαγητό κατά κύριο λόγο θα μείνει και ευχαριστημένος και ο πελάτης. Ακριβώς. Ο τουρίστας. Ακριβώς. Και αυτό προσπαθούμε όλοι. Έχουμε ανεβάσει όλη τη γαστρονομία κανένα 2 σκαλοπάτια πιο ψηλά, 2 σκαλοπάτια περίπου πιο ψηλά. Αν και δύσκολη περιοχή. Αν είναι και δύσκολη, δύσκολη περίοδος και η περίοδος και, ναι, και η περίοδος. Αλλά προσπαθούμε πάντα το καλύτερο. Πρώτα για τον πελάτη και μετά για μας. Και θα πει το top, πιάτο που έχεις. Δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί είναι πολλά τα πιάτα που έχουμε, αλλά σαν top πιάτο θα πρότεινα ένα κοτοταβερνάκι που είναι κοτόπουλο με διάφορα λαχανικά, μανιτάρια και πιπεριά και με άσπρη σως. Θα το πρότεινα σαν επιλογή. Όπως επίσης και το μπιφτέκι ταβερνάκι, το οποίο δεν το έχουμε βγάλει ακόμα, είμαστε υποδοκιμοί. Το οποίο είναι. Έχει μέσα και είναι υποδοκιμή. Είναι υποδοκιμή, έχει μέσα γεμιστό μπιφτέκι με ντοματούλα, τυρί, μπέικον. Και κάποια άλλα υλικά. Αγαπητοί μου φίλοι, φυσικά θα σας έλεγα όπως είναι ένα γευστικό νησί, είναι το διαμάντι που λέω εγώ του Βορείου Αιγαίου και όπως είναι λογικό, πρέπει και να δοκιμάσετε, τι άλλο, τα πιάτα του νησιού. Λοιπόν, τώρα τι να πούμε, κυρίες και κύριοι, πραγματικά έτσι μας ανοίγει η όρεξη με αυτές τις πολύ ωραίες εικόνες που είδαμε πριν από την Θάσο. Τώρα, κλείνοντας την εκπομπή, να σας μεταφέρω έτσι και κάποιες τελευταίες ειδήσεις της ώρας. 134 Ιρακινοί μετανάστες επέστρεψαν εθελοντικά στην πατρίδα τους με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στο πλαίσιο του προγράμματος υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών, το οποίο υλοποιείται με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Βεβαίως, σας ανέφερε ότι Ελλάδα και Αίγυπτος υπογράφουν συμφωνία για ΟΣ για να οριοθετηθούν οι θαλάσσιες ζώνες εντός των επόμενων ωρών. Τώρα, από την πλευρά της, κυρίες και κύριοι, η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, ζητά από 14 Ευρωπαίους ηγέτες να καταδικάσουν την μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε Τέμενο, στην οποία προχώρησε βεβαίως ο Ερντογάν με όλες αυτές τις φιέστες. Τώρα, θες κυρίες και κύριοι, σε μια πάρα πολύ λιτή εκδήλωση στο Μέγαρο Μαξίμου, πραγματοποιήθηκε και η ορκομασία των νέων μελών του κυβερνητικού σχήματος. Όλοι βεβαίως φορούσαν τις απαραίτητες μάσκες, έτσι όπως προβλέπετε. Είχαμε και μία τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ξανά, εκ νέου, για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Υποστήριξε ο κ. Μητσοτάκης ότι το μόνο εμβόλιο είναι το φιλότιμο των Ελλήνων. Με αυτό το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε την εκπομπή Αναλυτής. Βεβαίως, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, εσείς ενημερώνεστε στο www.1news.gr. Καλό απόγευμα.
Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά τον ανασχηματισμό, προκειμένου να ορκιστούν ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα νέα μέλη της κυβέρνησης φόρεσαν μάσκες κατά του κορονοϊού για την διαδικασία της ορκομοσίας, τις οποίες είχαν λάβει ως δώρο νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό, ενώ πριν και μετά τη χρήση της πένας για τις υπογραφές έκαναν χρήση αντισηπτικού και φυσικά δεν υπήρξαν χειραψίες. Οι μόνοι που δεν φόρεσαν μάσκες ήταν οι ιερείς. Ο νέος Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιος για τα θέματα κοινωνικής ασφάλισης, Παναγιώτης Τσακλόγλου, ορκίστηκε με πολιτικό όρκο. Πρόκειται για τους Θεόδωρο Σκυλακάκη, ο οποίος αναβαθμίστηκε σε αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για την δημοσιονομική πολιτική, τον Νίκο Παπαθανάση, που αναβαθμίστηκε σε αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για τις ιδιωτικές επενδύσεις και τις συμπράξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, και τα νέα μέλη του κυβερνητικού σχήματος, τον Παναγιώτη Τσακλόγλου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιο για τα θέματα κοινωνικής ασφάλισης, τη Ζωή Ράπτη, Υφυπουργό Υγείας, αρμόδια για τα θέματα ψυχικής υγείας, και τον Νικόλαο Ταγαρά, Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Ουσιαστικά, όπως είδατε και εσείς, δεν πρόκειται για τον ανασχηματισμό που περιμέναμε. Ναι. Τρεις φορές ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε μέσα στο καλοκαίρι ανασχηματισμό. Εν τέλει, ματαιωνότανε κάθε φορά. Και σήμερα αποφάσισε απλά να βάλει τρεις νέους αναπληρωτές υπουργούς και να αφαιρέσει κάθε χαρτοφυλάκιο από τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν μπορούσε να το διώξει και έτσι τον άφησε απλά χωρίς κανένα χαρτοφυλάκιο. Τον ανασχηματισμό βέβαια αυτών θα πρέπει να το δούμε σε συνδυασμό με την έκθεση Πισαρίδη, η οποία ανακοινώθηκε, η ενδιάμεσα μάλιστα έκθεση, γιατί δείχνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε αυτούς τους ανθρώπους στους συγκεκριμένους τομείς για να μπορέσει να εφαρμόσει τελικά το νεοφιλελεύθερο σχέδιό του που αποτυπώνεται στην ενδιάμεση έκθεση Πισαρίδη, η οποία ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Ναι. Δεν πρόκειται ποτέ ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να ζητήσει την έγκριση του ΣΥΡΙΖΑ για τον χρόνο που θα κάνει αλλαγές και για τα πρόσωπα τα οποία θα κάνει. Ας φτάσουμε τώρα, ας αρχίσουμε να πούμε δύο κουβέντες καταρχήν για αυτές τις λειτουργικές βελτιώσεις του κυβερνητικού σχήματος. Γιατί στην ουσία δεν πρόκειται περί ανασχηματισμού, όπως πολλές φορές λεγόταν στα μέσα μαζικής επικοινωνίας τις προηγούμενες μέρες. Διορθωτικές αλλαγές, έλεγε ο Πρωθυπουργός. Λειτουργικές και βελτιώσεις, ναι, θα το έλεγε. Και τελικά εγώ, είναι αυτό. Βελτιώσεις. Ναι. Προχώρησε δηλαδή ο Πρωθυπουργός σε μια λειτουργική βελτίωση του κυβερνητικού σχήματος, ναι, το οποίο σχήμα βέβαια παραμένει ως προς τον αριθμό και την πολιτική του σταθερή. Ναι. Με τις επιλογές του αυτές, εγώ θέλω να πιστεύω ότι υπογραμμίζει τους στρατηγικούς άξονες που αφορούν το μέλλον της χώρας, αλλά και το παρόν. Επιφέρει δηλαδή στους τομείς, επιφέρει βελτιώσεις στους τομείς οικονομικών, ανάπτυξης, εργασίας, υγείας και περιβάλλοντος. Άμα θέλουμε να εξειδικεύσουμε τώρα ανά τομέα, είναι η διαχείριση βασικά των νέων κοινοτικών πόρων, αυτά τα οποία αποφασίστηκαν στην πρόσφατη σύνοδο των αρχηγών, όσον αφορά δε έκανε διορθωτικές κινήσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτών των ευξημένων. Στο μεταξύ, μήνυμα προς τους πολίτες απίφθινε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της τακτικής τηλεδιάσκεψης για τον κορονοϊό. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι το σχέδιο αναπροσαρμόζεται συνέχεια με βάση τα πραγματικά δεδομένα. Είχαμε δηλώσει εξ αρχής ότι το σχέδιό μας αναπροσαρμόζεται συνέχεια με βάση τα πραγματικά δεδομένα. Κάθε μέτρο επανεκκίνησης της οικονομίας είχαμε πει τότε ότι θα μετριέται. Όπως και έγινε, θα αξιολογείται, όπως και γίνεται διαρκώς και θα αποφασίζουμε συνεχώς αν πρέπει να επιταχύνουμε κάπου ή να επιβραδύνουμε κάπου αλλού. Και είναι κάτι το οποίο το κάνουμε. Το κάνουμε κάθε μέρα. Αξίζει να θυμίσω ότι ανοίγοντας ξανά την οικονομία μας,
έχουμε επιβάλει μόνο τον τελευταίο μήνα, ακολουθώντας πάντα τις υποδείξεις των ειδικών, τουλάχιστον 15 στοχευμένα νέα περιοριστικά μέτρα. Είναι μέτρα τα οποία απαντούν στα ευρήματα του παρατηρίου και του διυπουργικού μηχανισμού παρέμβασης που έχουμε δημιουργήσει. Πρέπει με άλλα λόγια και να κλείσω με αυτό, να ενεργοποιήσουμε και πάλι το εθνικό μας εμβόλιο που δεν είναι άλλο από το φιλότιμό μας. Και όλοι μαζί να τηρήσουμε τα μέτρα τα οποία μας υποδεικνύουν οι ειδικοί και είμαι σίγουρος ότι εφόσον το κάνουμε και θα το κάνουμε, γιατί το κάναμε και στην πρώτη φάση της πανδημίας, θα βγούμε νικητές και από αυτή τη δύσκολη μάχη.